πριν κλείσω, να σα πω μία έκθεση να την διαβάσω. Θέλω που είναι μικρή, μία σελίδα. Αλλά προσέξτε παρακαλώ τι λέει αυτή η έκθεση. Μία δασκάλα τη Δευτέρα Δημοτικού έβαλε στην παιδιά θέμα έκθεση. Τι να ζητήσω από το Θεό. Και έγραψε ένα παιδάκι. Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να με κάνεις τηλεόραση. Τηλεόραση θέλω να με κάνεις, είπε το παιδάκι. Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από μένα. Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακούνε οι άλλοι χωρίς διακοπές ή ερωτήσεις. Θέλω να έχω την ίδια φροντίδα που έχει η τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί. Όταν είμαι τηλεόραση θα έχω την παρέα του πατέρα μου. Όταν έρχεται στο σπίτι από τη δουλειά, ακόμα κι αν είναι κουρασμένος. Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει όταν είναι λυπημένη και στεναχωρημένη, αντί να με αγνοεί. Θέλω τα αδέλφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περνάει όλες μαζί μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην άκρη, πότε-πότε μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με μένα. Α, και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου, δεν ζητάω πολλά, θέλω μόνο να γίνω μια τηλεόραση. Η δασκάλα που το διάβασε, καθώς έγραφε τις παρατηρήσεις της, έκλαψε. Ο σύζυγός της, που μόλις είχε πει στο σπίτι, τη ρώτησε, τι συμβαίνει. Αυτή απάντησε, διάβασε αυτή την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής μου. Ο σύζυγος τη διάβασε και είπε, το καημένο το παιδί, τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί. Τότε αυτή τον κοίταξε και του είπε, ξέρεις, αυτή η έκθεση είναι του γιού μας. Δεν θα σας πω τίποτε άλλο, θα σας πω μόνο πως τα παιδιά σας, σας το υπενθυμίζω κάθε χρόνο απλώς, θέλουν εσάς, ούτε τα παιχνίδια σας, ούτε τα λεφτά σας, ούτε τα δώρα σας, ούτε τίποτα. Θέλουν λίγο χρόνο από τη ζωή σας. Θα σας πω αυτό που λέω πάντα, ότι αυτή είναι η πιο καλή επένδυση που έχετε να κάνετε στη ζωή σας. Λίγο χρόνο, ή πολύ δεν πλάτη, με τα παιδιά σας. Ειδικά τώρα που είναι μικρά. Γιατί δεν θα να με θυμηθείτε όταν θα γίνουν έφηβοι και μεγάλοι.